Κεφάλαιο Σέιγκαν. Το κατεφημισμόν σοφό, σε εισαγωγικά, υποείδος μας, Homo sapiens sapiens, παρένθεση, όλοι εμείς δηλαδή, παρένθεση, υπάρχει πάνω σε αυτήν την αχνή μπλε κουκίδα, όπως έλεγε ένας σπουδαίος κοσμολόγος, ο Carl Sagan, μόλις 200.000 χρόνια. Αυτή η μπλε κουκίδα περιστρέφεται γύρω από έναν εκ των δισεκατομμυρίων αστέρων του γαλαξία μας. Εσχάτως ανακαλύφθηκε ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια γαλαξίες. Ως τώρα πιστεύαμε 0,5 εκατομμύριο, ενώ πολλοί φυσικοί διατείνονται ότι υπάρχουν μέχρι και πολλαπλά σύμπαντα. Ο ιδιοφυής λοιπόν αυτός εκλαϊκευτής της κοσμολογίας, ο Carl Sagan, χλέβαζε την αλαζονική ανθρωποκεντρική αντίληψη πως το σύμπαν δημιουργήθηκε για λογαριασμό μας. Την κοσμοθεώρηση δηλαδή, η οποία επικράτησε στο μέγιστο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί διδάχτηκε στα σχολεία εδώ και εκατοντάδες χρόνια και έγινε αναπόσπαστο κομμάτι, όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά και των ιερών κειμένων διαφόρων θρησκειών, και επιβλήθηκε κατά εποχές με την απειλή βασανιστήριων, ακόμα και θανάτου. Συνεχίζει λοιπόν ο Σέιγκαν και λέει: «Αν ένας πραγματικά ευφυής εξωγήινος μας παρατηρούσε να παραλυρούμε για την υποτιθέμενη παντοδυναμία μας και παντογνωσία μας, θα συμπέρανε ότι ο πλανήτης μας κατοικείται από ηλίθιους. Διεκδικούμε ως είδος ειδικά προνόμια, απλώς επειδή έτυχε να γεννηθούμε άνθρωποι και όχι για την όποια αξία μας, ο καθένας ξεχωριστά ή ως είδος στο σύνολό του. Για όλες τις δυσφορίες του πολιτισμού, για να περάσουμε στον Φρόιντ, πάντοτε ευθύνεται ο παροιμιώδης άλλος, σε εισαγωγικά, ή το διαβόητο σύστημα, σε εισαγωγικά, ουδέποτε τα συγκροτησιακά γνωρίσματα του είδους μας». Μπορούμε όλοι εμείς να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, να καταδικάσουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, σε εισαγωγικά, έστω και μόνο στα λόγια, να διεκδικήσουμε μικροβελτιώσεις στο πολιτικό, παύλα οικονομικό σύστημα, να κάνουμε ή να μην κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό που δεν θα αγγίξουμε ποτέ είναι το υπέρτατο ταμπού της μισανθρωπίας. Είναι ταμπού ακόμη και για τα ταμπού. Είναι χαρακτηριστικό το ότι στην καθομιλουμένη κάνουμε λόγο για ομή ή βάναυση ειλικρίνεια. Μα αν είναι κάτι που θα έπρεπε να χαρακτηριστεί βάναυσο και ομό, είναι το ψέμα. Τι σημαίνει αυτό? Η διαδικασία αυτογνωσίας μας επιδέχεται μόνο ένα εξυπηρετικό, βολικό ποσοστό ειλικρίνειας και τίποτα περισσότερο. Οι οποιασδήποτε αχρίες ή παρανοϊκές ανθρώπινες επιλογές ή συνήθειες που γίνονται ή τυγχάνει να γίνονται σιωπηρώς αποδεκτές από την πλειονότητα των ανθρώπων είναι υπεράνω κριτικής. Του τέστην δεν υπόκεινται στη βάσανο του φιλοσοφικού ελέγχου και της επιχειρηματολογίας. Υπάρχουν λοιπόν ούκο λίγες αχρίες και παρανοϊκές ανθρώπινες αποφάσεις, τις οποίες τις αποδεχόμαστε αναντήρητα, μόνο και μόνο για έναν λόγο. Γιατί ό,τι υπάρχει γίνεται αποδεκτό από το γεγονός της ύπαρξής του και μόνο. Και οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε προς αυτό, γιατί αυτοδικαιώνεται από το γεγονός της ύπαρξής του και μόνο. Κεφάλαιο Θεσμοί. Η μισανθρωπία που μελετώ σίγουρα δεν διδάσκει κάποιον ηθικό κώδικα, δεν έχει να κάνει με μοραλισμό, ούτε όμως έχει και κάποιον απαραίτητα ιδεολογικό παύλα πολιτικό προσανατολισμό. Γιατί? Διότι θεωρεί και τα δύο μάταια. Μάταια γιατί? Μάταια
τουλάχιστον εώς ότου αποφασίσουμε να ασχοληθούμε με τις θεμελιώδεις ψυχοπνευματικές ελλείψεις μας ως είδος. Πρώτα πρέπει να γίνει αυτό και μετά να καταπιαστούμε με ιδεολογικά, παύλα, πολιτικά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο. Παρένθεση, εννοείται πως το δεσπόζον πολιτικο-οικονομικό σύστημα, ο καπιταλισμός, είναι απάνθρωπος και ακόμη χειρότερος. 9 στους 10 σύγχρονους Έλληνες δεν έχουν να πουν καλά λόγια για τον καπιταλισμό και, ίσως περισσότεροι ακόμα, έχουν να καταλογίσουν ούκο λίγα και στον πάλε ποτέ υπαρκτό σοσιαλισμό. Αυτό που εγώ γράφω και υποστηρίζω είναι ότι ενδεχομένως το διαρκές και δυσεπίλητο πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το ιωδήποτε πολιτικο-οικονομικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό ή μεταφυσικό σύστημα σε εισαγωγικά, αλλά με τον ίδιο τον άνθρωπο. Ουδής θεσμός δύναται να μετατρέψει έναν συμπλεγματικό καιροσκόπο ή αυδηρίτη σε άξιο πολιτικό ηγέτη ή έστω σε δημιουργικό πολίτη. Ακόμα και οι ωφελημότεροι δεσμοί καθίστανται πολλάκις γελίοι ή επικίνδυνοι εξαιτίας της ανεπάρκειας όσων είναι χρεωμένοι με τη λειτουργία τους. Την ίδια αδυναμία των θεσμών την επισημαίνει και ο Φρόιντ. Εισαγωγικά, η πλειονότητα των ανθρώπων είναι άφρονες και επιθετικοί. Μετουσιώνουν τις ορμές τους σε πολιτισμό μόνον όταν μία κυρίαρχη μειονότητα τους εξαναγκάζει να το πράξουν. Εμφανίζουν καταστροφικές αντικοινωνικές τάσεις και τα λογικά επιχειρήματα είναι ανώφελα μπροστά στα πάθη τους. Όλα τούτα δεν θα έπρεπε να αποδοθούν σε ελαττώματα των υφισταμένων θεσμών. Ούτε και μπορούμε να προσδοκούμε ότι θα εφαρμοστούν στο μέλλον κάποιοι καλύτεροι θεσμοί που θα επηρεάσουν θετικά τους ανθρώπους από παιδάκια. Οπότε, τότε, η παρέτηση από τις ορμές θα γίνεται χωρίς άνωθεν πίεση από το πολιτισμικό υπερεγώ, δηλαδή και οι ανθρώπινες υποθέσεις θα διευθετούνται ευκολότερα. Όλα αυτά δεν είναι εφικτά, διότι πρώτον είναι αδύνατον να βρεθούν αρκετοί ανιδιοτελείς εκπαιδευτές και δεύτερον είναι αδύνατον να αποφευχθεί η υψηλή δαπάνη ψυχικής ενέργειας σε καταναγκασμό. Κλείσιμο εισαγωγικών. Η γενεαλογία, όπως ήδη καταλάβατε, των διανοητών από τους οποίους εμπνέομαι, για να μιλήσω για τους πιο σύγχρονους, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πεσιμιστές, όπως ο σύγχρονος φιλόσοφος John Gray, ο σχετικά πρόσφατος σπουδαίος Ρουμάνος φιλόσοφος ο Εμίλ Σιωράν ή Σιωράν, οι οποίοι είχαν ως πατέρα τους τον Φρόιντ, ως τρελοθείο τους τον Νίτσε και ως παππού τους τον Σοπενάουερ. Και πριν από αυτούς φυσικά υπάρχουν και άλλοι, σπουδαίοι, μοραλιστές ή όχι, γνωμικογράφοι, όπως ο Λάρος Φουκό, ο Γκέρντ Λίχτενμπερκ, ο Τζον Σουίφτ και τα λοιπά. Όπως και σε κάθε άλλη οικογένεια, σε εισαγωγικά, έτσι και σε αυτήν την γενεαλογία που σας συστήνω υπάρχουν διαφωνίες. Επί παραδείγματι, μπορώ να αναφέρω τον Σοπενάουερ να λέει «Ανοίκτος συνιστά το μοναδικό μη εγωιστικό ηθικό κίνητρο» ή, όπως σημειώνει ο Νίτσε, «Αν πρόκειται για κάτι το επιβλαβές» και «Αν ο κόσμος διέπεται από μία θέληση για δύναμη» ή, επιστρέφοντας στον Σοπενάουερ, «Από μία βούληση για ζωή». Ενώ Σοπενάουερ και Φρόιντ συμφωνούν, διερωτώμενοι, αν υφίσταται ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων. Ή, σύμφωνα με τον Νίτσε,
αν ο πόλεμος υφίσταται ανάμεσα στην ηθική του κυρίου και την ηθική του δούλου.